Αγαπητοί μου κύριοι καθηγήτριες και καθηγητές, αγαπητά παιδιά, κορίτσια και αγόρια. Έχω ακούσει ομιλίες μέχρι τα σήμερα, 35 χρόνια στην Τρίπολη και 3 εδώ 38, υπέροχες για το θέμα του 1940, για το έργο του 1940. Ομιλίες σαν τη σημερινή πλήρη δεν έχω ξανακούσει. Και όταν λέω πλήρη, εννοώ ότι τα είπε με τα λόγια τους, ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν ο κύριος υποδιευθυντής, ο κύριος Δημήτριος Χρήστου, του Λυκείου του Γενικού, και δεν τα μάσησε. Γι' αυτό έχει μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Εκείνο όμως που είναι η μεγαλύτερη κουβέντα κατά την κρίση μου είναι ότι δεν κοίταξε να διαβάσει ένα κείμενο, ένα paper, όπως λέμε συνήθως στη γλώσσα της σημερινή, αλλά θα έλεγε από στήθους, γιατί τα πίστευε τον έβλεπα με τους μορφασμούς που έκανε ότι ζούσε το κείμενό του. Και ομολογουμένως εκφράζουμε την αγάπη μας, τα συγχαρητήριά μας όλοι πιστεύω ότι εκφράζω άπαν των κοινών και τους άπαντες απέναντι. Θα ήθελα, τελειώνοντας, αγαπητέ μου κύριε υποδιευθυντά μου, σας συγχαρώ από την καρδιά μου, έτσι τα πράγματα. Να λέγονται όπως είναι και να μην φαλτιδεύεται η ιστορία και να μπορέσουμε να αρέσουμε στους εκάστοτε ισχυρούς της γης και στους νοηγανούς. Να τελειώσουμε με μια κουβέντα που είπα χθες, με καλέσαμε τα παιδιά στο γυμνάσιο του κυρίου Κύρκου, υπό τον κύριο Κύρκο, να είμαστε πιο σαφείς. Έχασα τα παιδιά σε μια ωραία εκδήλωση την οποία παρουσίασα και είπα μερικές κουβέντες στο τέλος. Θέλω να το πω να τα ακούσουν και άνθρωποι αυτά που είπαμε εκεί και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Αγαπητοί μου, η Ελλάδα κερδίζει στον πόλεμο και χάνει στην ειρήνη. Κερδίζουμε πάνω στα βουνά, γιατί πάνω στα βουνά είναι κατεστημένα τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα κόκαλα, τον πατέρα μου και τον παππούδο μας. Εκεί είναι κατεστημένα τα περισσότερα. Ο πατέρας μου με πυροπαγήματα επάνω στην Πίντο έθεσε το πόδι του, το ένα το δεξί, εν καιρό ειρήνης. Και υπέγραψαν οι πάντες, οι πατεράδες σας, οι μανάδες σας, οι παππούδες σας υπέγραψαν το έργο σε εκείνο με το αίμα και κερδίσανε στον πόλεμο. Χάνουμε στην ειρήνη οι Έλληνες. Και για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί χάνουμε στην ειρήνη? Δύο κοινά. Πρώτα απ' όλα ο Έλληνας του αρέσει να διχάζεται και δεύτερον δεν θέλει να συνεργάζεται. Να τα πούμε έξω από τα δόντια. Υγείρεται λιωτάρι στον πόλεμο. Δίνει το αίμα του στον πόλεμο. Δίνει τα χέρια του, δίνει τα πόδια του, δίνει τα παιδιά του. Λέει τα νύχτα, έτσι δεν λογαριάζει κανένα. Ούτε εχθρούς, ούτε ισχυρούς της γης, ούτε τίποτα, ούτε. Χάνει σε καιρό ειρήνης. Και χάνει σε καιρό ειρήνης γιατί του αρέσει να διχάζεται. Βλέπεις, φτιάξαμε καφενεία και αμοιάσματα και φτιάξαμε καφενεία και εθνικόφωνες. Φτιάξαμε καφενεία για τους Βέλγους, φτιάξαμε καφενεία για τους Πράσινους, όπως θα έλεγαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να δείγω χρώματα σημερινών κομμάτων. Και δεύτερον, όταν χρειάζεται να συνεργαστούμε και να πούμε όχι στους έξω, κοιτάζουμε ο καθένας πρώτα τον εσωτερικό του κόσμο και με τα γυαλιά που φοράει τα πολιτικά και τα ιδεολογικά με τις ιδεολειψίες, όπως είπατε, χάνουμε το δικαίωμά μας, το δίκαιο μας, χάνουμε τα δικαιώματά μας, χάνουμε το δίκαιο μας σε ημέρες ειρήνης. Παρακαλώ τα παιδιά, αγαπητά μου παιδιά, σας έχουμε αφαιρέσει πολλά. Όμως, σε αυτό που λέγεται Ελλάδα υπάρχει ακόμα το φιλότιμο, η αξιοπρέπεια και το τσαγανό. Αυτό δεν μπορεί να σας το κλέψει κανένας, μονάχα αν το δώσετε τα ίδια. Μονάχα αν το δώσετε τα ίδια. Και ειδικότερα απευθύνομαι στα νέα παιδιά, στα μεγάλα παιδιά, γυμνασίου και λυκείου. Αν το δώσετε τα ίδια, τότε θα σας το κλέψω. Για τους τοπικούς, εδώ για μας που είμαστε μέσα στην Καλκιδική, για τον πόλεμο που υπάρχει στην Καλκιδική, δεν μας άλλο τα λόγια μου, όπως βλέπετε, για τους Βέλεγκους και για τους Πράσινους, όπως θα λέγαμε. Απευθύνω έγκριση από τη θέση αυτή ενώπιον των κυρίων αντιδημάρχων, της κυρίας Περιφερειακής Συμβούλου, των πρώην δημάρχων και του τοπικού εδώ και των αρχών της αστυνομίας και της
στο ίδιο τραπέζι ο Εβραίος και ο Παλαιστίνιος. Έκατσε στο ίδιο τραπέζι η Γερμανία τότε και η κοινωνία των εθνών, ο Ιέμενε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε στο ίδιο τραπέζι και να κάνουμε κάτι το κοινό για τα προβλήματα που έχουμε εδώ πέρα, είτε λέγεται εταιρείες, είτε λέγονται χρυσή, είτε ασύνια, είτε ξέρω τίποτε άλλο. Κάνω έμεις. Πριν τη θεία μας στον τόπο, υπάρχει τραπέζι, μπαίνουμε οι πάντες μπροστά μας, θέλουμε, χωρίς ιδιοληψίες όμως, ξεκαθαρισμένα τα πάντα. Χωρίς ιδιοληψίες και χωρίς να φοράμε γυαλιά. Πράσινα, μο, κόκκινα, μπλε ή κίτρινα ή μαύρα πολύ περισσότερο. Αυτά ήθελα να πω, κάνοντας έκκληση στη συνείδηση όλων. Ψηλά το κεφάλι, δεν είναι το δύσκολο σήμερα. Δεν είναι το δύσκολο. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ούτε τα δάνεια που θα μας δώσουν. Θα τα δώσουν και θα πέσουν. Το θέμα είναι, αν πέσει το ελληνικό τσαγανό και το ελληνικό φιλότιμο, καθήκαμε, αν το δώσουμε μόνο. Και να θυμάστε εκείνο τον κοσμάτων εντολό. Μπορούν να σας πάρουν τη ζωή, την ψυχή δεν μπορούν να σας την πάρουν. Αυτή την ψυχή της Ελλάδας, κυρίσουμε στα παιδιά σήμερα και λέμε, μεθύστε με τα θάνατο, κρασί, όχι και το σύγχρονο πια, αλλά τους άντρε. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Να περάσετε για το αντίβερο πρώτα οι άνθρωποι και οι ιστορικοί. Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων ετελειωμένων τα στιχάς των δούλων σου σώτερα να πάψουν. Φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ, φιλάνθρωπε. Εις την καταδόση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Και τα στιγά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σοβήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσών. Στον αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άθραντος παρθένος, η Θεώνας πόρος χύσασαν, πρέσβευε, του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεν εθάσε πάτουσαν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Αντιδήμαρχος, Κύριος Αργύριος Τσακνής. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρναίας. Για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η Περιφερειακή Σύμβουλος κυρία Κατερίνα Ζωγράφου. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αρναίας. Ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αρναίας. Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αρναίας, κύριος Χαράλαμπος Λαζαρίδης, για την Εθνική Αντίσταση και τους ανάπηρους και θύματα πολέμου. Για το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Ομού Χαλκιδικής, ο επίτιμος πρόεδρος, κύριος Ιωάννης Κέκερης. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βορειοελλαδικών Πολεμιστών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου 1974. Ο πρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Χαλκιδικής.
η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου. Ο Διευθυντής του Επαγγελματικού Λυκείου. Ο Διευθυντής του Γυμνασίου. Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου. Το πρώτο νηπιαγωγείο. Εσάς που πέσαμε στη νίκη τον αγώνα. Καθεμιά από τα αίμα σας που χύσετε στα γόνα. Τη λευτεριά θε μέσω και τη χαιρόμαστε όλοι. Και στα σταδιά θέτε του βαρβάρου το βόλ. Και χτίσετε στα αρχιετήστα σε μετσαλίνια πέ. Δώσετε λεφτά σε πρώτα την πατρίδα. Αθάνατη! Το δεύτερο νηπιαγωγείο. Σαν τη σκληρή μέρα, το πρόσωπο δεν είναι άλλη. Είναι η γιορτή του λέσπου μας, από όλη ο μεγάλης. Τη σκλαβωμένη μαργενιά, με ελευθερία πολέμησε, με πόθο και ελπίδα, συνδέοντας τη λευτεριά και τη γλυκιά πατρίδα. Ενός λεπτού ψυχής. Ο υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Εθνικός ύμνος. Ακολουθεί μαθητική παρέλαση.